Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης. Σήμερα μαζί μας ο Θοδωρής Βασίλης. Γεια σας. Πριν περάσουμε στις τρεις κατηγορίες, μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία, η ενδεκάδα της αγωνιστικής. Γνωρίζεις, παίζουμε πάντα 4-4-2. Ξεκινάμε με θέση του τερματοφύλακα. Άμπατ από την Ξάνθη. Με την απόκρουση που κάνει και κρατάει το 0, κρατάει ζωντανή την Ξάνθη για τη μάχη της εξάδας. Η τετράδα της άμυνας, Αποστολάκης από τον Παναθηναϊκό, Κουτρουμπής από τον Όφη, Σβάρνας από την ΑΕΚ και ο Άγχελος αριστερό μπακ από τον Αστέρα Τρίπολης. Νομίζω ο Αποστολάκης έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό. Ο Σβάρνας για άλλο ένα ματς δείχνει γιατί η ΑΕΚ δεν τρώει γκολ. Και τον εμπιστεύεται και ο Καρέρα, οπότε είναι μια επιλογή που έτσι, του δικαιώνει και τον προπονητή του. Κουτρουμπής, βασικός πρωταγωνιστής στη νίκη του Όφη. Η τετράδα στα χαφ τώρα. Βαγιανίδης από τον Παναθηναϊκό, Ντέλετιτς από τον Αστέρα Τρίπολης, Ντάγκλας Αυγούστου από τον ΠΑΟΚ και Αλμπάνης από την ΑΕΚ. Ξεκινήσουμε από τον Βαγιανίδη, επαγγελματικό ντεμπούτο, γκολ ασίστ. Εντάξει, δικαίως μπαίνει. Ο Ντέλετιτς είναι δεύτερο μάτς στον Αστέρα που με το δικό του γκολ δίνει προς τρίποντο. Προς το τέλος του αγώνα ναι, κιόλας και σημαντικό. Και με τον Πανετολικό το ίδιο είχε κάνει. Ο Αλμπάνης δίνει την νίκη στην ΑΕΚ σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι το Κλεάνθης Βικελίδης. Και ο Ντάγκλας Αυγούστου, ο οποίος παρεμπιπτόντως μπορεί να το ψηφίσετε στο site Super League ως Nivea Men Best Goal, βάζει ένα υπέροχο γκολ, κάνει το 0-2 και ουσιαστικά εκεί πέρα ναι, κλειδώνει, κλειδώνει το match. Και επιθετικό δίδυμο, Φιγκεϊρέδο από τον Όφη και Έλ Αραμπί από τον Ολυμπιακό. Νομίζω δεν αδικούμε κάποιον στο θέμα της επίθεσης, θα μπορούσε να μπει ο Χασάν, αλλά ο Έλ Αραμπί βάζει δύο ναι, γκολ. Εντάξει, αυτό. Και εύκολα γκολ, αλλά είναι δύο γκολ, φτάνει τα 17 στο πρωτάθλημα και είναι από τους βασικούς συντελεστές του Ολυμπιακού της νίκης από την Πανεπιστημίου. Πρώτο σκόρερ και όσον αφορά το Φιγκεϊρέδο, είναι από τις αποκαλύψεις του Όφη. Και με τον γκολ βάζει... τελειώνει τον ατρόμητο και βάζει τον Όφη στην εξάδα μέσα στα play-off. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Επιλέγουμε την στιγμή της αγωνιστικής που μας πέρασε. Πρώτη φωτογραφία, ο πανηγυρισμός του νεαρού Βαγιανίδη. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, σπάνιο από έναν πιτσιρίκο να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα και να σκοράρει αλλά και να συμμετέχει και στο δεύτερο γκολ. Έτσι ακριβώς. Είχαμε ακούσει πολλά λόγια για τον Βαγιανίδη, ότι είναι το νέο μεγάλο αστέρι, το νέο ταλέντο που έρχεται από τον Παναθηναϊκό, από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού και με την εμφάνισή του προχθές κοντά στον Πανετολικό έδειξε ότι πράγματι αν δουλέψει και προσεχθεί θα αφήσει εποχή. Δεύτερη φωτογραφία, σπάνιο εντάξει, Κούγιας αγκαλιά με Ελ Καντουρί. Γιατί τη βάζουμε αυτή τη φωτογραφία, γιατί πριν 2,5 χρόνια είχαν μια αρκετά σοβαρή διένεξη. Μάλιστα, ο Κούγιας είχε φτύσει τον Ελ Καντουρί, είχαν βγάλει ανακοινώσεις και η μεν και η δε. Τελικά φαίνεται ότι ξεπεράστηκε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς. Και εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Είναι. Και τρίτη φωτογραφία, το κλάμα του Ούμπιδες. Είναι ξεχωριστό το κλάμα γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει να αποδείξει πάρα πολλά. Και παρόλα αυτά του βγήκε η πίεση. Ουσιαστικά με αυτή την ήττα ο Ατρόμητος δεν μπορεί να διεκδικήσει τα play-off. Θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να μπει στην εξάδα. Οπότε είναι μια δυνατή στιγμή κι αυτή. Ναι, και επίσης είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στη δύση της καριέρας του. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι του βγήκε και όλη αυτή η ένταση, η πίεση που κουβαλούσε. Πού καταλήγεις όμως? Στον Αλέξη τον Κούγια και στον Ελ Καντουρί. Οπότε καταλήγουμε Αλέξη Κούγια, Ελ Καντουρί. Η αγκαλιά τους πριν αρχίσει το μάτς Λάρισα ΠΑΟΚ. Τρίτη κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Πού καταλήξαμε? Γιώργος Βαγιανίδης. Δικαίως νομίζω. Μπορεί να μην ήταν η μεγαλύτερη νίκη της αγωνιστικής, δηλαδή θεωρητικά να ήταν το διπλό της ΑΕΚ μέσα στο Βικελίδης ή η νίκη του Όφη από το τρομή του. Αλλά ότι ένας πιτσιρικάς μπαίνει, κάνει τον ντεμπούτο του, σκοράρει, δίνει ασίστ, νομίζω ότι δικαίως μπαίνει ως MVP της αγωνιστικής. Ναι. Ειδικά με όλο τον τόρο που έχει γίνει για το όνομά του, θεωρώ ότι είναι με διαφορά ο MVP της αγωνιστικής. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.